Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είμαι από τους καλύτερους καθηγητές του πιάνου. Αλλά αγωνίστηκα για να μπορώ να κατασταλάξω σε διαπαιδαγωγικές απόψεις όσον αφορά τη μουσική παιδεία. Έβαλα και προσφάτως μια αγγελία στην εφημερίδα για να μπορέσω να πούμε αυτή τη γνώση μου, τη διδασκαλική, να τη μετουσιώσω σε μια γνώση, να πούμε, στις νεότερες γενιές. Α, δούμε τι γίνεται. Τώρα έρχεται η πρώτη μαθήτριά μου, από ό,τι καταλαβαίνω, που πήρε τηλέφωνο, έρχεται για να με τη συνδιδάξω. Έλα, λανιάρι μου, να ανοίξουμε στη μαθητριούλα. Έλα, 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 έλα. Έλα. Δύο λεπτάκια. Περάστε, περάστε. Είστε ο δάσκαλος? Και εσείς η τραγουδίστρια. Ναι, ναι, σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να ασχοληθείτε πάρα πολύ ζεστά μαζί μου, γιατί ετοιμάζω το πρώτο μου δίσκο. Βιάζομαι να μπω στο στούντιο. Α, θα κάνετε και δίσκο, ε. Θα μπείτε και στο κιθάρι και πρώτο σας, μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Αυτοβιογραφικός, προσωπικός, το πρώτο μου LP. Εντάξει. Περάστε στο πιάνο. Ευχαριστώ. Ναι. Περάστε, συγγνώμη που σας έχω στριμώξει λιγάκι, αλλά ξέρετε, δεν έχω πολλά χρήματα να νοικιάσω ευρύχωρο σπίτι και έχω νοικιάσει αυτή τη σοφίτα. Σημασία έχει πάντως η μεγαλοκαρδία του διδασκάλου. Ωραία, ναι. Λοιπόν, για να μπορώ να καταλάβω κι εγώ, αν έχετε την καλοσύνη, πείτε μου ακριβώς τι έκταση έχετε. Έχω μια έκταση στην Εύβοια, αλλά δεν έχω πάει ποτέ να τη μετρήσω. Έχει σημασία αυτό? Κατάλαβα. Δεν πειράζει. Πέστε με ένα οποιοδήποτε τραγούδι. Ξέρετε, έχω και λίγο τρακ, έχω και καιρό να τραγουδήσω. Σας ντρέπομαι και λίγο. Το τρακ είναι το γνωστό τρακ του καλλιτέχνη, εν πάση περιπτώσει. Τρακ να έχετε, καλό είναι. Κάνα μπαμ μην έχετε και σπάσουμε τίποτα εδώ μέσα. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Πείτε μου ένα οποιοδήποτε τραγούδι, οποιοδήποτε. Και τα ελληνικά τραγούδια δεν μ' αρέσουν, δεν τα πηγαίνω καλά με τα ελληνικά τραγούδια. Τι να πω, πείτε ένα σπανιόλικο. Αχ, αυτά τα χορεύω και καταπληκτικά. Ωραία. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, πάντως χοροδιδάσκαλος δεν είμαι. Κάνω και χορό. Δεν είμαι μια σκέτη τραγουδίστρια. Να σας κάνω ένα σπαγκάτ. Εγώ είμαι σογούμαν. Ναι, σοπούλμαν είσαι. Δεν βαριέσαι τώρα. Πέσαμε σε Διάνα, πέσαμε. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε κάτι, περνάει ο χρόνος. Πρέπει να με βοηθήσετε να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Δώστε μου τον τόνο σας να τον καταλάβω. Δεν είναι τόνος, μέτες είναι. Θέλετε μία? Δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο δίσκος που θα κάνετε, τι ύφος θα έχει? Α, πολύ σοβαρό. Θα είναι κουλτουριάρικος. Τι ύφος θα έχει, δηλαδή θα είναι jazz, θα είναι rock, θα είναι avant-garde, θα είναι λαϊκός δίσκος, τι θα είναι? Α, όχι, όχι, δεν θα είναι λαϊκός. Θα είναι rock με ανατολικά γυρίσματα, θα είναι και χορευτικός για να ανεβαίνει ο κόσμος στα τραπέζια. Α, σαν τις γαρμπής. Όχι, βύσεις. Βύσεις. Εν πάση περιπτώσει, μόνο μην ανέβεις στα τραπέζια εσύ, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα τραπέζια. Θα έχει βέβαια και μπαλάντες, γιατί εδώ είναι πάρα πολύ ερωτική τραγουδίστρια και το ερωτικό πουλάει σήμερα. Κοστίζει βέβαια κάτι της παραπάνω, αλλά θα φέρνει τα λεφτά του πίσω. Δηλαδή πόσο πάει το κομμάτι αυτό το θέμα? Αν είναι σουξέ, 500.000 το κομμάτι. Θα μου πείτε τώρα ένα τραγούδι, γιατί περνάει ο χρόνος, εν πάση περιπτώσει. Α, σας παρακαλώ πολύ, μην με αγχώνετε με το χρόνο, γιατί μόλις αγχώνομαι, εγώ κλείνω. Κι άντε να σε ξανανοίξουμε μετά. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Α, σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Να ρουφίξω τα βουλάκι μου λίγο, έχω και την καρφιτσούλα μου εδώ. Το πιάνο μην ρουφίξετε. Παναγιά μου, με μια ανάσα το ρουφίξε. Τι ήταν ένα, σαν δαχτυλίθρα το έχω. Τώρα είμαι έτοιμη, μαέστρο. Πάμε. Επιμένω να παίξουμε ένα κλασικό ελληνικό κομμάτι. Πάμε να τραγουδήσουμε το «Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα». Δύο τέταρτα. Ένα, δύο, τρία, τέταρτα. Πείτε. Πού να πω? Πείτε καλέ. Στην ταράτσα? Όχι καλέ, στον Ανδρέα. Στο κομμάτι, στο τραγούδι. «Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα». Δείξτε μου πώς να πω. «Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον...» Είναι δύο τέταρτα. Όπου και να πείτε είναι σωστά. Είναι δύο τέταρτα. Ένα, δύο. «Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα». Είναι μέρα, δεν είναι βράδυ το χτύπημα. Σας παρακαλώ. Το τι τράβηξα με την τρελή δεν περιγράφεται. Σήκωσε όλο το τετράγωνο στο πόδι με τις αγριοφωνάρες της. Αλλά σώψε τι ανάγκη. Ανέβηκε ο διαχειριστής και μου έκανε παρατήρηση. Διπλανή μου που είναι και φοβερή κουσοπόλα, έβγαλε βρώμα στη γειτονιά ότι έχω σαδομαζοχιστικές συμπεριφορές και με κοιτάγανε στη γειτονιά όλοι σας άτυρο. Ο σκύλος μου υπέστη σοκ. Κρύφτηκε, ούτε και κατούρμα δεν βγαίνει. Το χωνεύει το κακόμαρο. Ας όψετε το κρίμα που το έχει άφθονο και πληρώνει το βούρλο, να πούμε. Με έχει πάρει και αποκλειστικό. Και έχει μουλάρα μια επιμονή να δω πώς θα αντέξω ακόμα τα νεύρα μου, δηλαδή. Κοντεύω να ξεχάσω αυτά που ξέρω με αυτήν. Ωραία, να δούμε τι θα γίνει, να δω τι θα γίνει. Ξέρω, ούτε ξέρω. Για προσπαθήστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για ακούτε με, ακούτε με. Κάντε το κράτος. Φωνή είναι τσιρίδα, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να αποδώσετε ένα συνέστημα κάτι. Πιάστε την τονικότητα, ακούστε. Άξις και ξερός, άμα πια. Α, σας παρακαλώ πολύ, μην με προσβάλλετε κιόλας. Άκουσα δίσκο, τσάκι μου. Αφού φωνή δεν έχεις, τι θες να κάνεις τώρα δίσκο και να τραγουδάς κιόλας? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω όμως ψυχή. Η άλλη τι είναι καλή.
καλύτεροι από μένα που τραγουδάνε. Ναι, βέβαια, εσύ έχεις ψυχή, έχεις όμως και μια επιφάνεια τεράστια, οπότε βέβαια δικαιολογημένα τα λες αυτά. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ναι. Μόλις τελειώσουμε με τη φωνητική, θα ήθελα να κάνουμε και λίγα μαθήματα πιάνου, γιατί είναι πάρα πολύ high να παίζεις και ένα όργανο. Βέβαια, έτσι εμπλουτίζεις και τις εμφανίσεις σου. Ναι, και εκτός αυτού θα γράφει και τα τραγούδια μου. Ναι, έτσι δεν θα πληρώνεις το συνθέτη να στα γράψει αυτός, οπωσδήποτε βέβαια. Ξέρετε τι ιδέες έχω εγώ και τις πνίγω. Αφού δεν μπορεί να πνίξει το κουνέλι, πνίγεις ιδέες. Ας με λυπηθεί ο Θεός, μην τυχόν και σε πνίξω. Θα σε πνίξω καμιά ώρα. Δεν μαθαίνει με τίποτα. Με κάνει να αισθάνομαι κλέφτης που τους παίρνω τα λεφτά. Το λειτουργήμα του δασκάλου μου το έκανε ξεφτύλα, τα νεύρα μου τσαντάλια. Στους γιατρούς θα τα δώσω έτσι όπως πάει το πράγμα. Τι να κάνω, πώς θα την ξεφορτωθώ. Φοβάμαι, μην τη σκοτώσω καμιά μέρα και πάω για ζωοκτονία ο άντρας. Ο παραγωγός μου είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με τις πρόοδους μου και βιάζεται να με βάλει. Σε κλινική. Στο στούντιο! Αλλά δεν μου το πείτε εσείς ότι είμαι έτοιμη, εγώ δεν το αποφασίζω από μόνο με εσάς, εμπιστεύομαι. Να σου πω βρε κοριτσάκι μου λίγο, έχεις κάνει τόσα έξοδα για αυτό το δίσκο. Δεν πληρώνεις και μια τραγουδίστρια να τραγουδήσει πιο καλά και πιο ζωντανά. Α, με προσβάλλετε! Και δεν θα τραγουδήσω εγώ! Να τραγουδήσεις, τι δεν τραγουδήσεις τώρα, δεν παράτατε αυτά τώρα. Μα τι λέτε τώρα, εγώ έχω κλείσει να βρει όλη την επαρχία. Πού ακριβώς δηλαδή. Στους αγρότες. Την ώρα που θα βάβουν στις κομματερές τα φρούτα, Εξηγείτε αυτό γιατί έτσι μπορεί να σου έρθει κανένας γραμμά στο κεφάλι, κανένα καρπούζι και να συνετιστείς. Σε νταμάρι μην πας, μην σου έρθει καμιά πέτρα σαν τη Μαγδαληνή. Αχ, μωρίς βάβει αυτό το όνομα το Μαγδαληνή. Θα το βάλω ψευδόνυμα στο δίσκο και ζητάς τον ονός μου, να ναι μου. Μα τι και ρωτιάρα. Με έχει τρελάνει το πόδι. Ευτυχώς σήμερα είναι το τελευταίο της μάθημα. Αύριο μπαίνει στο στούντιο και θα τρελάνει άλλους. Εγώ πάντως γλίτωσα. Σταμάτα, λελιάρι. Μην τη σχημίξεις. Μην την βλέπεις έτσι. Είναι καλό κορίτσι. Μας πληρώνει κιόλας. Χαζέ. Σοπ. Μην τη σχημίξεις. Σοπ. Καλώς την Καρδερίνα μας. Ναι, αυτά είναι για εσάς και αυτό για το σκυλάκι σας. Α, μας γεμίζεις τώρα, να είσαι καλά δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για να μας καλοπιάσεις. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και το τελευταίο μάθημα σήμερα. Όσο να είναι, θα βιάσει το σπιτικό μας. Ναι, αλλά μη στεναχωριέστε, αφού θα ξανάρθω. Δεν σας είπα ότι θα συνεχίσουμε με τα μαθήματα πιάνου, το ξεχάσατε. Όχι, δεν το ξέχασα. Τώρα δεν σας ντρέπομαι κιόλας. Ευτυχώς, σας λέω. Περάστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έλα, περάστε. Εδώ, στη θέση σας. Έλα, λανιάρη, τυχερέ. Σου φέρει η Μαγδαληνή το κοκαλάκι. Έλα, 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 μάνα μου. Έλα, πάμε. Πέστε το μια φορά εσύ, σας παρακαλώ, που το λέτε ωραία. Μα πάλι, δε παιδάκι μου, έχω παρεθεί πια να τραγουδάω όλο το δίσκο, εγώ δεν έχω πει να πούμε. Σε παρακαλώ, άντε να τα τραγουδήσεις. Μια φορά ακόμα, σας παρακαλώ πολύ, το έχω ανάγκη. Λοιπόν, άντε, η τελευταία. Θα σου διδάξω, πρόσεχε πώς το πεις. Άντε, αρχίζω εγώ, θα συνοδεύσεις τη μετά. Ναι. Τέτοια φωνή ποιος έχει και τέτοια όμορφια, τα κάλλη τα δικά μου δεν τα έχει άλλη καμιά. Θα γίνω εγώ μεγάλη, να μου το θυμηθείς, στο κούτελο αστέρι έχω και θα το δεις. Πάμε ρε παιδάκι μου, σε παρακαλώ. Καλέ, τι ωραία φωνή που έχετε. Πολύ θα ήθελα να κάναμε ένα ντουέτο μαζί. Πέστε το και τα υπόλοιπα, σας παρακαλώ πολύ. Χορεύω, τραγουδάω και με θαυμάσουνε οι άντρες στην αυλή μου. Για μένα σφάζονται, για μένα σφάζονται οι άντρες στην αυλή μου και με θαυμάσουνε. Έλα ρε μάνα μου, πάμε μαζί τουλάχιστον το τελευταίο, το ρεφρέν. Ναι, σαν του έτο, να το πούμε μαζί τώρα. Άντε, άντε. Εγώ κουνάω με χάρη το κορμάκι μου, βαδίζω και χτυπάτε τα κουνάκι μου. Αυτό είναι γαλότσα ρε μάνα μου, δεν είναι τα κουνάκι. Τέλος.